Τι θα πάρουν τα παιδιά? 3 σαντουιτσάκια. Κάντα περιποιημένα, σε παρακαλώ. Οπ, δεν σε είδα. Είναι και αυτό ψηλό. Είσαι ο καντινιέρης που ξεσήκωσε κακό χαμό με την έννοια ότι βλέπουμε δεκάδες χιλιάδες κλικ σε ένα τρέιλερ που ήρθε και τάραξε τα νερά. Μιλάμε φυσικά για το καινούριο MasterChef, όπου πρωταγωνιστής. Εντάξει, νομίζω η επιτυχία έχει να κάνει με την αναμονή του κόσμου για μια τόσο αγαπημένη εκπομπή τόσα χρόνια όσο το MasterChef. Νομίζω ότι όποιος και να ήταν στο τρέιλερ, την ίδια αποδοχή θα είχε από τον κόσμο. Αλλά ήμουν τυχερός που είχα αυτή την ευκαιρία. Πώς βρέθηκες ξαφνικά πίσω από την κατίνα? Για μένα ήταν ένα τηλεφώνημα επαγγελματικό, προτείνανε τη δουλειά. Πρέπει να πω, ως φαν και εγώ του MasterChef, ήμουνα πολύ πιο έτοιμος να τη δεχτώ. Οπότε ναι, έτσι ξεκίνησε η συνεργασία. Εσύ τους ήξερες τους κριτές, το ήξερες το project, το παρακολουθούσε? Ναι. Που αγαπώ και το παρακολουθώ από τα πρώτα χρόνια που έχει βγει στον αέρα. Πόσες ώρες καταρχήν διήρκησε το γύρισμα? Τα παιδιά δουλεύαν έτσι κι αλλιώς, γιατί είχε και άλλα επεισόδια, είχε και άλλα πλάνα. Εγώ νομίζω κανένα δεκάωρο δουλέψαμε εκείνο το βράδυ που ήταν το δικό μου το γύρισμα. Καλά, οι τρεις κριτές είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες και του χώρου έτσι κι αλλιώς και σιγά σιγά και της υποκριτικής, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας. Γιατί φοράς γάντια? Ξεχάστηκα. Ποιος ήταν πιο εύκολος στο να αποδώσει το ρόλο του από τους τρεις? Νομίζω η ομάδα που έχουν φτιάξει είναι αυτή που τους πηγαίνει και μπροστά. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και οι τρεις μαζί είναι εξαίρετοι συνεργάτες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Ο καθένας έχει το στυλ του, από ό,τι καταλαβαίνω, και το χαρακτήρα του έτσι κι αλλιώς. Αλλά και οι τρεις μαζί δημιουργούν ένα πολύ ωραίο αέρα και μια πολύ ωραία ενέργεια που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στα γυρίσματα. Υπήρξε κάποια στιγμή στο τρέιλερ στην οποία γελάσατε? Ήταν πιο δύσκολο στο να βγει? Είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν μια παγωμένη νύχτα στο λιμάνι του Πειραιά. Οπότε τα συνακόλουθα ήταν αυτά που θυμάμαι σαν αστεία, το πόσο κρυώναμε περιμένοντας μέχρι να φτιαχτούν οι κάμερες, να τυλιγόμαστε και να τα πετάμε πάλι κασκόλ και μπουφάν για να πάμε το πλάνο. Δεν σε είδα. Είναι και αυτό ψηλό. Τα παιδιά ήρθαν να κάνουν τη δουλειά τους και μάλιστα με πολύ καλή διάθεση. Ίσως εγώ να ήμουν ο πιο δύσκολος στα γυρίσματα, προσπαθούσα να καταλάβω τι και πώς. Πες μου, πώς έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει λίγο η καθημερινότητά σου με αυτά, μετά από αυτό το τρέιλερ, γιατί είναι ένα τρέιλερ για το οποίο μιλάει όλη η Ελλάδα. Δεν νομίζω πολύ περισσότερο από ό,τι παλιά, έχοντας κάνει και άλλα διαφημιστικά, οπότε βγαίνει κάτι στον αέρα, συνήθως για κάποιο διάστημα επόμενο, ο κόσμος σε χαιρετάει, σου μιλάει, χαίρεται να σε συναντάει. Νομίζω ότι κάπου εκεί είμαι και τώρα. Πόσα χρόνια εργάζεσαι, είσαι ηθοποιός? Είμαι ηθοποιός επαγγελματίας από το 2000, 20 χρόνια τώρα, και μία μικρή πορεία και στο ερασιτεχνικό θέατρο πριν από αυτό. Σε συναντούμε σε ένα από τα διαλύματά σου που κάνεις, γιατί αυτή την περίοδο βρίσκεσαι σε πρόβες, ναι, στο Μέγαρο Μουσικής. Κάνουμε πρόβες για την καινούρια παραγωγή του Δημήτρη Παπαϊωάννου και προετοιμαζόμαστε εκεί πέρα για την καινούρια παραγωγή που θα είναι πια έτοιμη την Άνοιξη, το Μάιο, 20 Μαΐου, πρεμιέρα. Αν κάτι το ξεκινούσες αύριο, θα ξανασχολιώσουμε με την υποκριτική ή ενδεχομένως θα διάλεγες ένα άλλο επάγγελμα για να βιοποριστείς? Όχι. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Είναι μικρόβιο, έτσι. Πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω τι είναι, αν είναι μικρόβιο. Πάντως μέχρι τώρα με έχει κάνει πολύ χαρούμενο. Κάθε μέρα στη δουλειά είναι παιχνίδι για μένα. Ακόμα και αν έχει κούραση. Οπότε 46 χρόνων άνθρωπος να παίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ, το θεωρώ μεγάλη τύχη.